Πώς σε λένε το όνομά σου, το ωραίο. Τασούλα. Τασούλα. Και είσαι από τη Μοφκίτσα. Από τη Μοφκίτσα είμαι, αλλά είμαι Παντοπούλα. Τι είσαι? Παντοπούλα. Παντέ. Α, του Παντέ. Δηλαδή, είχε Παντέδες στη Ζαχάρο. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Δεν συγγενείς. Μάλιστα. Δεν μου λες και είσαι 32 γεννηθής. Και είσαι ένα ξαδέρφια με την Αθηνά και... Ο άντρας σου, ναι, ναι. Ο με την Κατερίνη του Καρούμπαλ και την Αθηνά του Θήμη του Κατσικαρώνη. Δώσε χωρέστες και τις δύο, ε. Κυρίες ήσαν. Ήσαν κυρίες και αρχόντισες. Ήταν ένα σπίτι με τον πατερό μου. Ναι. Και μένανε σε μισό σπίτι. Μάλιστα. Μισό πατερό, μισό πατέρα. Μάλιστα. Αλλά μετά αυτές δεν είχαν μάνα. Πέθανε η μάνα. Ναι. Και ο γιος του Καρούμπα ήταν εκεί πάνω αγροφύλακας, όπως είπες. Στη Μοφίτσα. Και γνώρισε την Κατερίνη. Ωραία Κατερίνη. Φαίνονται ήταν και ο Λεβέντσα. Και λέγανε, και ξέρεις τι λέγανε κιόλα. Ναι. Τι πήρε η Κατερίνη και το μονάτερο. Γιατί ήταν Κατερίνη. Αδυνατούλης, ναι. Κατερίνη ήταν ξανθιά. Και πώς τα φτιάξε με το... ξέρω εγώ, φτωχές. Φτωχός ο κόσμος τότε. Ήταν φτωχιά η πατέρα, αλλά ήταν πολύ καλή. Μάλιστα. Και μετά πήρε και την αδερφή της, την άλλη, την Αθηνά. Παντρευτικά η Αθηνά, πέρσι πέθανε η Αθηνά. Ναι, πέρυσι πέθανε η Αθηνά. Α, η Κατερίνη με την Αθηνά ήταν αδερφές. Δεν το ήξερα να πεθεί. Και καλές και οι δύο. Ναι, ναι, γιατί δεν πήγε. Βρήκε το Θήμιο. Δεν βρήκε το Θήμιο. Ο Θήμιος έρχονταν από το σπίτι μας, εγώ με τον άντρα μου σαν πεθάνω. Μάλιστα. Α, εσείς λέγετε Ψαρός είναι το όνομά σας, ε. Το επίθετο. Και ο γιος μου μέλος. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Έχει να μου πεις μια ωραία ιστοριούλα από πάνω εκεί, το ωραίο το χωριό σας, τη Μοφκίτσα. Το ωραίο ήταν τότε. Αλλά τώρα το χωριό είχε κόσμο. Είχε πολύ κόσμο τότε, ε. Δεν, τώρα είναι τι δούλευε ο κόσμος. Αγροτικά ήταν. Είχαν πρόβατα, ναι, γίδια, τέτοια. Γελάδια. Ναι. Στάρια για να πω, ίδια και τέτοια. Και πού σπέρνανε, έρχονται εδώ κάτω. Το χωριό εκεί απάνω. Έχει το χωριό. Ναι, έχει το χωριό, είχε ωραίο τέτοιο. Εκτάσεις. Απάνω εκεί, όλο εκεί το χωριό. Ωραίες εκκλησίες εκεί, έχει το σαγείο στα ξάρχες τους παλιούς, ωραίο. Ναι, έχω πάει εδώ, έχω φωτογραφίσει. Αλλά τώρα δεν υπάρχει κανένα. Αν είναι τρία σπίτια, τρεις γέρι. Τρεις γέρι. Εκεί την εποχή ήταν πολύ σκόρυμα. Μα εσύ ήταν όλα τα χωριά πάνω στα βουνά. Αναπτύχθηκε τώρα το νιοχώρι, αναπτύχθηκε ο Κακόβατος. Μπράβο. Και εμείς έχουμε σπίτι εκεί πάνω. Ναι, 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 ναι. Εκεί το σπίτι το έχει το κλειστό. Ποιος μένει εκεί πάνω. Μένει. Το άντρα μου εκεί πάνω. Μάλιστα. Για πες μια ωραία ιστορία από τη Μοφκίτσα. Θυμάσαι τίποτα από εκεί. Μέχρι πόσο χρόνο είσαι πάνω εκεί. Πόσα τα χρόνια. Α, και εσύ πόσο χρόνο. Μάλιστα. Παντρεύωσαν μικρή τότε τα παιδιά, τα κορίτσια. Μάλιστα. Άλλη νύφη έχουμε πάρει από τη Μοφκίτσα στο γεννητικό χώρι. Μάλιστα. Εντάξει. Για τα σούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ναι. Να ζήσεις μέχρι τα 100. Αλλά. Εντάξει. Εκεί. Για πέντε, τι έχεις να πεις τώρα, για δώσε τις ευχές σου για τα νέα τα παιδιά. Έχουν πρόβλημα. Πρόβλημα. Δύσκολη κατάσταση. Κλειστές οι δουλειές, τα επαγγέλματα είναι κλειστά. Δεν μου πεις εσύ με το απλό στο μυαλό. Ποιος φταίει, ρε κυρά. Α, δεν το ξέρω. Αυτόν εγώ δεν είμαι και γραμματική. Τι καταλαβαίνεις. Αλλά ποιος φταίει, ξέρω εγώ τι φταίει. Τι να ξέρω. Βέβαια κάποιος πρέπει να φταίει. Ο κόσμος τώρα είναι δύσκολο. Δύσκολο. Μάλιστα. Και παλιά. Δεν ήταν
χαρούμενος, γλέταγε στους γάμους. Όλο χορεύανε κάθε... Τρεις, τέσσερις χωρί. Μάλιστα. Τα πόλεμα λέγανε θα πάμε στα λόγια. Ήταν αλόγια. Και χορεύανε. Τώρα δεν υπάρχει ψήφι. Έτσι. Εκεί ήταν ωραία. Μάλιστα. Όλο το καλοκαίρι. Έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται, γεμίζει όμως η Μοφίτσα το καλοκαίρι. Σόπα δεν πάνε. Μόλις, τι να πάνε. Ξέρεις ποια την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τη Θοδώρα, την ξέρεις. Την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Έχουν ένα πολιτιστικό σύλλογο επάνω. Την Τώρα. Από το Νιοχώρι. Ο άντρας ο Παναγόπουλος λέγεται αυτός. Αυτός έχει κάνει και πολλά λεφτά. Με την Πανσίκ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Άρα, να είστε καλά. Σε χαιρετούμε. Γινότανε γάμος, πηγαίνανε. Γινότανε το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, η Εκκλησία. Δεν είναι χώρα. Και τις απόκριες, ο κόσμος, δεν είναι χώρα για να μπει ο κόσμος. Ναι. Το Πάσχα. Τις απόκριες ευθυνώσατε. Μπούλες. Ναι, όλο το χωριό μέσα. Όχι, συμμετοχή είχαν όλα το χωριό, πανηγύρι. Θα βγούμε στο μαγαζί να είδουμε τις μπούλες. Αλλά ήταν χώρο. Όταν δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, έτσι. Για τα κορίτσια ήσαν δεξαδέρφες με τον άντρα. Βλέπω εδώ το σπίτι σου με λουλούδια, ωραία, πράσινα, ωραία, τρενταφυλιές, ωραίες. Να περνάει και η ώρα. Μπράβο, να είσαι καλά, να είσαι καλά, μέχρι τα 100 να ζήσεις και να είσαι όρθια. Έχω δύο κόρες και δύο. Ναι, μπράβο. Μπράβο, να είσαι καλά. Έχω και τρεις διγόνες. Τι λες καλέ, είσαι ωραία, μπράβο. Πέντε γιαγιάδες θα ζήσουν 200 χρόνια. Thank you.
μια τσελιές να φτιάξει, μια να πάρει σκούπα, μια να παράσει εκεί. Βοηθάει και. Αλλιά. Τώρα θα βγάλω τα δικά μου! Θα βγάλω τα δικά μου να τα προσέξεις! Ναι, να τα προσέξεις! 100 τσουβάλια! Μπράβο, μπράβο! Ναι, 100 κι εσύ!